Η γραφική νουβέλα 1908 παρουσιάστηκε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στο Ιαννός. Το 1908 είναι ένα graphic novel, ένα κόμικ το οποίο αφορά την ιστορία του Παναθηναϊκού. Έχουν κυκλοφορήσει 4 τόμοι, τους οποίους θα το παρουσιάσουμε σήμερα εδώ στο Ιαννό με πολύ όμορφη συντροφιά. Όπως βλέπω, έχουν έρθει πολύ σημαντικοί Παναθηναϊκοί που θαυμάζουμε. Οι πρώτοι τόμοι πραγματεύονται την ιστορία του Παναθηναϊκού από το 1906, δηλαδή πριν ιδρυθεί ο Σύλλογος, έως το 1920. Όλες τις δυσκολίες που συνάντησαν οι ιδρυτές του Συλλόγου ώστε να μπορέσουν να καθιερώσουν και να εδραιώσουν το ποδόσφαιρο στην Αθήνα και εν συνεχεία στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία της Αθήνας της εποχής εκείνης. Προσπαθούμε να εστιάσουμε στους χαρακτήρες της εποχής από όχι μόνο την αθλητική πλευρά, αλλά από μια γενικότερη όψη, το πώς ήταν οι πολίτες, τι συνήθειες είχαν, ποια ήταν η ρουτίνα τους, πώς ήταν τα χρόνια της Belle Époque πριν ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αλλά και πώς ήταν η ζωή όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα σκιτσάρουμε, εγώ γράφω το σενάριο και ο φίλος μας ο Πέτρος ο Μπάλτας σκιτσάρει και εικονογραφεί το κόμικ και προσπαθούμε να τα αποδώσουμε με έναν τρόπο ώστε να είναι εύπεπτος σε όλες τις ηλικίες και σε παιδιά και σε μεγαλύτερους. Στην παρουσίαση αυτού του άκουσε ενδιαφέρον εικονογραφημένου βιβλίου που εξιστορεί την αρχή του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν και προσωπικότητες άρτια συνδεδεμένες με την ιστορία του Τριφυλιού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μια εκδήλωση νομίζω για τα παιδιά και αυτό μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί και εγώ ασχολούμαι με τα μικρά παιδιά, έχω ακαδημίες και πιστεύω ότι μιλώντας σε λίγο θα μάθουν τα παιδιά και πάρα πολλά για μένα από την ιστορία μου και θα τους βοηθήσουν όποια παιδιά θέλει να γίνουν ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι με αυτά που θα πω θα τα βοηθήσω. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και κυρίως αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε για τα μικρά τα παιδιά, τα οποία έχουν προοπτικές σιγά σιγά να ανέβουν με την καθοδήγηση καλών προπονητών και να φτάσουν πολύ ψηλά και στην πρώτη ομάδα και να επανδρώσουν την ομάδα τη μεγάλη. Λοιπόν, και ήταν ευχής έργων δηλαδή αυτή η σημερινή συγκέντρωση και τα παιδιά να έρθουν και να δουν και να ζήσουν αυτή την ιστορία που γράψαμε εμείς παίζοντας και να μάθουν πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία. Ο Μίμης Δωμάζος και ο Τάκης Οικονομόπουλος, αφού είδαν το παρελθόν της αγαπημένης ομάδας από τα σκίτσα του Πέτρου Μπαλντά και το σενάριο του Ανδρέα Οικονόμου, σχολίασαν το παρόν και το μέλλον των Πρασίνων. Η προσπάθειά μας είναι βήμα-βήμα να ανέβουμε σκαλοπάτια. Γιατί είχαμε χάσει πολύ χρόνο και η ομάδα είχε πια χάσει λίγο την συνοχή της, αλλά έχει βρει τα βήματά της. Και με την καθοδήγηση του Γιώργου του Ζώνη, ο οποίος για μένα είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής και θα φτάσει την ομάδα εκεί που πραγματικά αξίζει να είναι. Ναι, νομίζω κάνει μια καλή προσπάθεια ο Παναθηναϊκός. Έχει αρχίσει να παίρνει πολλά πράγματα και να μαθαίνουν τα νέα παιδιά και πιστεύω ότι όχι για φέτος, αλλά η νέα χρονιά που θα έρθει ο Παναθηναϊκός θα νομίζω ότι μπορεί να βγει και πρωτάθλητης.